όλος. Και ξεκινούμε με το πάρα πολύ ωραίο χούμους, το οποίο θα φτιάξουμε αυτή τη φορά με φασόλια γίγαντες. Θα χρησιμοποιήσουμε παντζάρι και βέβαια το ταχίνι που θα πάει μέσα στο χούμους μας. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, έτσι τύπο ορεκτικό, που είμαι σίγουρη θα αρέσει. Οπότε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ψήσουμε τα φασόλια γίγαντες μας. Αυτά είναι τα φασόλια, όπως τα βρίσκουμε στο εμπόριο. Να σας πω ότι μπορείτε να τα μουλιάσετε από την προηγούμενη μέρα και να τα ψήσετε σε κατσαρόλα, σε μπόλικο χογλαστό νερό, μέχρι να μαλακώσουν εντελώς. Αν δεν θέλετε να περιμένετε τόση πολύ ώρα, μπορείτε να ψήσετε στη χύτρα ταχύτητά σας. Χρειάζονται 20 λεπτά για να ψηθούν από την ώρα που η χύτρα αρχίζει να μαγειρεύει σε πίεση. Οπότε αυτό είναι βασικά, είναι να ψήσουμε τα φασόλια μας τους γίγαντες. Αυτά είναι τα ψημένα, οπότε πάμε να τα ρίξω μέσα στον κάδο του πολυμίξερ μας, γιατί όλη η δουλειά θα την κάνει το πολυμίξερ. Μέσα. Τα παντζάρια μας τώρα, και παντζάρια έχετε επιλογή. Μπορεί, αν θέλετε, να αγοράσετε τα φρέσκα, να τα καθαρίσετε με το μαχαίρι και να τα ψήσετε στον ατμό. Αλλιώς στις φρουταρίες υπάρχουν μέσα σακουλάκια έτοιμα ψημένα, και εγώ η αλήθεια αυτά επέλεξα σήμερα να χρησιμοποιήσω. Οπότε δύο παντζάρια έτσι, μάλλον μεγαλούτσικα, μέσα στο πολυμίξερ μας. Μετά ταχίνι. Οπότε βάζουμε μέσα το ταχίνι μας. Θα χρειαστούμε επίσης φρέσκο χυμό λεμόνι, μέσα και το λεμόνι μας. Ζάχαρη που χρειάζεται για να ισοζυγίσει τον dip μας, μέσα. Και κύμινο, η αρτισιά, μέσα και η αρτισιά μας. Επίσης θα χρειαστούμε αλάτι. Και λίγο πιπέρι, έτσι περίπου μισό κουταλάκι, μέσα. Και το μόνο που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να αλέσουμε αυτό το μείγμα. Το χούμους μας είναι έτοιμο, οπότε το μόνο που έχω να κάνω τώρα είναι να το παρουσιάσω όμορφα. Θα βάλω λίγο ελαιόλαδο από πάνω, αν θέλετε. Προαιρετικό αυτό. Διακοσμούμε με σισάμι. Και αυτό είναι λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι, το οποίο βάζουμε εδώ έτσι για ομορφιά. Και δεν μπορείτε να πείτε, από χρώμα σκίζει αυτόν το υπέροχο φουξιά χρώμα. Και το μόνο που έμεινε να βρω μια ωραία μπιατέλα έτσι για να το παρουσιάσω. Και για να συνοδεύσουμε λίγα πιτάκια, τα οποία αυτά είναι σπιτικά. Είναι homemade πιτάκια, τα οποία φτιάχνουμε αραβική πίτσα. Αν θέλετε, μπορείτε να πάρετε οτιδήποτε έτοιμο σε πιθανή και πίτσα κυπριακή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για αυτά, αλλά αυτά είναι ιδιαίτερα, είναι με αραβική πίτσα όπως είπαμε, και η συνταγή είναι στην ιστοσελίδα μου στο athinarecipes.com. Να πάτε στην αναζήτηση, γράψτε πιτάκια και θα βρείτε αυτή την υπέροχη συνταγή. Και πραγματικά αυτόν τον tip είναι ό,τι πρέπει. Εγώ έναν τέχω πρέπει να δοκιμάσω λίγο. Πραγματικά, πιένετε σπίτι, κάμετε το, είναι τέλειο.